Ακροατές, καλησπέρα από το Web TV Αφεκτιονία. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πέρα από τα Στερεότυπα με την Άγουλα Βρυνή. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας τον υποψήφιο βουλευτή Νομού Καβάλας με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριο Χολίδη Κωνσταντίνο. Κύριε Χολίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα στο όμορφο κανάλι σας, στους τηλεθεατές σας. Είναι η πρώτη φορά που κάνω εκπομπή στο Αφεκτιονία Web TV. Και παρακαλούμε όλους τους τηλεθεατές, εφόσον δεν παίρνουν τις κατάλληλες πληροφορίες από τα καταστατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλήνιας εμβέλειας, τα κανάλια, ας παρακολουθήσουν και τα ιντερνετικά κανάλια, να δουν τι αλήθειες λένε και να συγκρίνουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Ακριβώς, κύριε Χολίδη. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για το μέγα σκάνδαλο του Τάφη Σίγμα. Πριν όμως μπούμε σε οποιαδήποτε ερώτηση που θα σας κάνω, θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τι σημαίνει Τάφη Σίγμα. Τάφη Σίγμα είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το είναι οποίο ιδρύθηκε πότε, κύριε Χολίδη? Ιδρύθηκε το 2010, mm-hmm. με την έλευσή μας στα μνημόνια, θυμάμαι, τον Ιούλιο του 2010, με το ΦΕΚ 3864, με το νόμο 3864, το ΦΕΚ το Α119 του 2010. Μάλιστα. Το ταμείο αυτό εδρεύει στην Αθήνα, κυρία Νάκου, στην Αθήνα και η διάρκεια του οριζόταν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2017. Δηλαδή είχε διάρκεια 7 χρόνια, το οποίο θα έδινε χρήματα στις τράπεζες για να τις ενισχύσει, αφού δεν πληρωνόταν τα κόκκινα δάνεια, όπως ισχυριζόταν όλος ο τραπεζικός τομέας. Μάλιστα. Τώρα πάνω σε αυτό θέλουμε να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είστε στέλεχος, πρώην στέλεχος των τραπεζών, έτσι? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έχω δουλέψει στην Αγροτική Τράπεζα. Πέρασα με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τον 7 ΚΑΠΑ, τον πρώτο τελευταίο του ΑΣΕΠ. Μετά έγινε και ο 9 ΚΑΠΑ και σταμάτησαν οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ λόγω της υποτιθέμενης οικονομικής κρίσης από το 2010 και μετά. Και μετά εργάστηκα στην Πυρός, αφού συγχωνεύτηκε η Αγροτική Τράπεζα μέσα στην Πυρός στις 27 Ιουλίου του 2012. Θυμόμαστε και την ημερομηνία, την αποφράδα αυτή η μέρα. Μάλιστα. Θα θέλαμε, κύριε Χολίδη, να μας δώσετε φως σε μια τεράστια υπόθεση που κρατά από το 2014 και αφορά τις τσέπες όλων μας, όλων των Ελλήνων. Φυσικά, η υπόθεση αυτή με το Τάφη και Σίγμα, εμείς τώρα είπαμε το ΦΕΚ ίδρυσης, αλλά ο κόσμος δεν γνωρίζει τι έχει γίνει ακριβώς με το Τάφη και Σίγμα το 2014. Τι ακριβώς έχει γίνει το 2014, κύριε Χολίδη? Το 2014 ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, ο πρόεδρος του πολιτικού φορέα, του οποίου είμαι υποψήφιος, ο κύριος Αρτέμης Σόρας, που τόση λάσπη έχει δεχθεί από τα κανάλια και τους δημοσιογράφους αλλά και τους πολιτικούς, όσο περνάει ο καιρός δικαιώνεται. Σήμερα έχουμε Μάρτιο του 2022 και ακόμα να εκδικαστεί, κυρία Νάκου, η έφεση για τις 8 κατηγορίες που του είχαν βάλει. Αθώς και στις 8 κατηγορίες, ούτε εγκληματική οργάνωση είναι η Ελλήνων Συνέλευσης, ούτε έχασε λεφτά το δημόσιο από τα εξώδικα, ούτε διασπορά ψευδών ειδήσεων όσον αφορά τα 600 δις. Τα 600 δις, κυρία Νάκου, είναι στον κρατικό προϋπολογισμό και μετά για να πούν στα κανάλια ότι ο Σόρας έφαγε έστω και μία ποινή, βγάλαν μία ένατη απόφαση. Περίεργο. Αυτό δηλαδή είναι η απάτη της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη έχει παθογένειες, κυρία Νάκου. Και ακούστε τι απόφαση βγάλανε. Ότι για απόπειρα απάτης, λέει, που έγινε το Σεπτέμβριο του 2012. Δηλαδή όλο τον κόσμο που ενημερώναμε εμείς εδώ στην Καβάλα, σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι αφυπνισμένοι Έλληνες που ανοίξαν τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης, για να έχουν οι άλλοι να τους την πούνε, να το πω έτσι, να πούνε, αφού καταδικάστηκε ως ώρας με την ένατη κατηγορία για απόπειρα απάτης, λέει, που έγινε το 2012. Ότι τα 600 δεν είναι καλά. Μα υπάρχει και τρίτη δικαστική απόφαση που τον αθώνει και είναι και στον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα, για να πούν, δηλαδή, να βάλουν την αφιβολία στον κόσμο τα κανάλια, βγάλαν αυτή την ένατη απόφαση. Που εκεί ο Σόρας φυσικά έκανε την έφεσή του, η οποία ήταν για να εκδικαστεί 16 Ιανουαρίου του 2020. Και ακόμα δεν εκδικάστηκε αυτή η έφεση, κυρία Νάκου, λόγω κορονοϊού. Για ποιο λόγο δεν εκδικάζεται? Αφού ξέρει ο Σόρας ότι θα οθεί, γιατί παρουσίασε 136 σελίδες απολογητικό υπόμνημα, που γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι εμείς υποψήφιοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης και αυτοί που είναι στα γραφεία μας και στις περιφέρειές μας, χιλιάδες άνθρωποι
αφυπνισμένη, γνωρίζουν ότι θα οθωθεί η Αρτέμις ώρα. Άρα καθυστερούν την έφεση του Αρτέμις ώρα για να μην το μάθει ο κόσμο ότι τα 600 είναι στον κρατικό προπολογισμό, κυρία Νάκο. Αλλά συγγνώμη, ξέφυγα για το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, με ρωτήσατε κάτι. Ναι, είναι τόσο πολλά τα γεγονότα πραγματικά που έχουν συμβεί στο όνομα του Προέδρου Αρτέμις ώρα και πραγματικά όποιος ξεκινάει να μιλήσει γι' αυτό και γνωρίζει καλά την υπόθεση, είναι τόσο πολλά που δεν ξέρετε τι να πρωτοπείτε οι υποψήφοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι, είναι τόσα πολλά. Ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει λόγο και καθαρή αντιπολίτευση είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Όλοι οι άλλοι είναι μια τα ίδια, δεν έχουν τίποτα να πούν. Το μόνο πολιτικό λόγο σοβαρό έχει η Ελλήνων Συνέλευση. Ωραία, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας, το θέμα κάτω από εσάς γράφει το μέγα σκάνδαλο του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ. Ωραία, όπως είπαμε, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ας παίξουμε την πρώτη εικόνα μας. Ας παίξουμε. Μπράβο, να δει ο κόσμος εδώ πέρα. Ωραία, ας το βλέπει ο κόσμος και να μιλάω εγώ πάνω στην εικόνα. Ακριβώς, ναι. Ο Αρτέμις Ώρας θυμάμαι είχε έρθει στην Καβάλα την πρώτη φορά και πήγα να το συναντήσω το Μάιο του 2014. 10 και 11 Μαΐου του 2014 ήρθε ο Αρτέμις Ώρας στην Καβάλα. Πήγα εγώ, εφόσον είχαμε στα χέρια μας τη δικαστική απόφαση και είχαμε και στα χέρια μας και την αθωωτική με την Τράπεζα της Ανατολής και με τα καταπιστέματα στα χέρια μας, πήγαμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αρτέμις Ώρα για μια ομιλία εδώ πέρα ενός υποψήφιου δημάρχου που υποστήριζε αυτή την πρόταση. Πήγα και το συνάντησα. Αλλά πού να ήξερα ότι λίγες μέρες μετά ο Αρτέμις Ώρας θα έκανε αυτή την τεράστια κίνηση. Αγαπητοί τηλεθεατές, κοιτάξτε τι έκανε ο Αρτέμις Ώρας. Στις 15 Μαΐου, λίγες μέρες μετά δηλαδή που έφυγε από την Καβάλα του 2014, ο Αρτέμις Ώρας καταθέτει επίσημα πρόταση άμεσης αγοράς απόκτησης των προσπόλησης συμμετοχών των τραπεζών που συμμετέχουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Δηλαδή, πού είναι η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Πειραιώς και η Eurobank. Το χρηματικό αντίτιμο που διατίθεται να προσφέρει για κάθε μετοχή είναι το διπλάσιο από την ονομαστική αξία τους. Παράλληλα, ενημερώνει με εξώδικο τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάμε λίγο στην εικόνα τη νούμερο 2, να δούμε και την προσφορά αυτή. Το νούμερο 2, να το βάλουμε στην οθόνη, μπράβο. Που εδώ, μπράβο, ο κόσμος, αν δεν την έχει στα χέρια του και για να μην την ψάχνει από το ίντερνετ, που είναι όλα αναρτημένα στο διαδίκτυο, να πατήσει ό,τι προτάσεις χρηματοδότηση έκανε ο Αρτέμις Ώρας, που ήθελε να εξηγιάνει το ΙΚΑ, να αγοράσει την Ολυμπιακή, να αγοράσει το Παναθηναϊκό. Πολλές προτάσεις έκανε. 600 δις για να γίνει ολοσχέδιο από πληρωμή το δημοσίο χρέος. Μπράβο. Όλα αυτά τα έγγραφα είναι στο artemispavlasoras.gr. Στο artemispavlasoras.gr μπορεί ο κόσμος να δει όλα αυτά τα επίσημα έγγραφα. Αυτό που δείχνουμε μπορεί να κάνει pause στην οθόνη ο τηλεθεατής στο YouTube, από όποιο κανάλι και να βλέπει την εκπομπή μας, να κάνει pause και να διαβάσει τα κίτρινα και τα πράσινα. Εδώ είναι η πρόταση του Αρτέμις Ώρα προς το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Τους οποίους ενημερώνει και λέει: Κύριοι, γνωρίζουμε ότι το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ δημιουργήθηκε με ένα ομόλογο 49 δις από τον όμιλο Ρότσιλντ, της γνωστής οικογένειας Ρότσιλντ. Ρότσιλντς and Sons λέγεται η εταιρεία. Ναι, ας παίξει μπράβο η πρόταση αυτή για το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ για το ΣΟΡΑ. Τα βλέπει ο κόσμος, μπράβο. Η οποία είναι ο όμιλος Ρότσιλντ, είναι ο ιδιοκτήτης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ιατρικής Τράπεζας. Και με 49 δις φτιάξαν αυτό το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και πήρε όλες τις μετοχές των τραπεζών και τις αποτίμησε με αυθαίρετο τρόπο 50 δις, δηλαδή όσο και η αξία του. Σκεφτείτε μόνο τις τράπεζες της Ελλάδας πρόσφατα, που δόθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα. Το 2014 ήταν πρόσφατα. Είχαν δοθεί 233 δις για την ανακεφαλοποίηση. Δηλαδή, δύο πρωτόγωνα πράγματα έγιναν στην Ελλάδα εκείνο το διάστημα. Το 2010 έγινε το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, ένα ταμείο δηλαδή ιδιωτικού δικαίου, για πρώτη φορά στα χρονικά παγκόσμια. Δεν υπήρχε δηλαδή άλλο τέτοιο ταμείο για τη σταθεροποίηση τάχα μου της ελληνικής κοινωνίας, που έχει τεράστιο πλούτο. Αυτά δεν τα ξέρω ο κόσμος, ως ώρας τα αποκάλυψε. Και το άλλο, η λέξη ανακεφαλοποίηση. Δηλαδή δίναν χρήματα στις τράπεζες γιατί δεν είχαν να εξυπηρετήσουν τα κόκκινα δάνεια και εφεύραν μια λέξη ανακεφαλοποίηση. Δηλαδή ξανά κεφάλαια. Δίνεις στην τράπεζα ξανά κεφάλαια. Από πού, 233 δις. Και ο στόχος ήταν αυτό να αποκτήσουν λέει, ρευστότητα οι τράπεζες και έγινε προσφορά στο χρηματιστήριο πώλησης όλων των μετοχών των τραπεζών της Ελλάδος στην τιμή του 50 δις. Αυτό έγινε εκείνο το διάστημα. Και επειδή δεν έβρισκαν αγοραστές, γιατί δεν υπήρχαν κεφάλαια τότε στην Ελλάδα, όπως ισχυρίστηκε το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, πούλησε το 2,5% όλων των μετοχών
σε μια εβραϊκή εταιρεία με έκπτωση 37% στη σκοτωμένη τιμή που το ίδιο είχε θεωρήσει ως ελάχιστη. Αυτό είχε γίνει. Όμως ο Έλληνας Αναρτήμης τώρα στις 15 Μαΐου 2014, όπως έλεγε και η πρώτη μας διαφάνεια, έκανε την εξ ολοκλήρου νόμιμη και με όλες τις νόμιμες οικονομικές εγγυήσεις επίσημη πρόταση να εξαγοράσει όλες τις μετοχές των τραπεζών της Ελλάδος από το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ σε διπλάσια αξία. Εφόσον το είπαν 50 δις, ο Σόρας έδωσε ένα ομόλογο 100 δις από την ίδια σειρά ομόλογων, με τον ίδιο σειριακό αριθμό με τα 600 δις και έκανε αυτή την πρόταση εξαγοράς. Δηλαδή να πουλήσουν όλες τις μετοχές των τραπεζών που δεν πήγαιναν καλά εκείνο το διάστημα, έτσι μας λέγανε, να τις πάρει ο Αρτέμις Σόρας. Και δίνοντας 100 δις από την ίδια σειρά ομόλογων, όπως είπαμε. Και να θυμηθούμε λίγο εκείνο το διάστημα. Α, μπράβο. Και τι είχε γίνει, κυρία Νάκου, εκείνο το διάστημα. Θυμάμαι την εφημερίδα των συντακτών που. Μπράβο, εδώ πέρα. Εκείνη την πρόταση του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, θα σας πω λίγο αργότερα τα τέσσερα σημαντικά γεγονότα που είχαν γίνει, τα οποία τα έχει ακούσει ο κόσμος από τα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, αλλά δεν γνωρίζει για ποιο λόγο γίνανε οι τέσσερις αυτές κινήσεις. Θα τις πούμε σε λίγο. Οι ενέργειες, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Χολίδη, οι ενέργειες της τότε κυβέρνησης ποιες ήταν και της δικαιοσύνης για μια τόσο σοβαρή υπόθεση? Οι ενέργειες, να τις πούμε, τέσσερις ενέργειες ήταν. Η πρώτη ήταν για να σβήσουν τα ίχνη του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, το ενσωματώσανε μέσα στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Μέσα στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος ενσωματώσανε το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ. Και άμα δείτε, όπως αυτή η εφημερίδα δηλαδή, που σκάναρα και σας την έδειξα, έχω κρατήσει αποτύπωμα από εκείνη την εποχή. Εδώ. Όπα, όσο φαίνεται, περίμενε. Φαίνεται. Όχι, φαίνεται λίγο, φάνηκε το κομμάτι, ναι, το έχουμε εμεί σε διαφάνεια, μπορούμε να το δούμε. Ωραία, ναι. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα. Το είχα κρατήσει γιατί ήταν πολύ σημαντικό και το είχα δείξει και στους συναδέλφους μου στην τράπεζα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, ας το δούμε στην οθόνη, μπράβο. Εδώ πέρα λέει μέσα ότι η κυρία Σακελαρίου λέει ότι το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ επιβάρυνε το δημόσιο χρέος με 40 δις. Ο Γιάννης Τουρνάρας ζητά την απορρόφηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Κεντρική Τράπεζα. Για ποιο λόγο? Γιατί την προσφορά 100 δις από το ΣΟΡΑ? Αυτή ήταν η αλήθεια. Στο ίδιο κτίριο αναμένεται να μετακομίσει, λέει, και η σιδηρά κυρία του Ταμείου, Αναστασία Σακελαρίου, που αμείβεται με 17.990 ευρώ, 18.000 ευρώ μηνιαίως στην Ελλάδα των Μνημονίων. Δηλαδή η πρόεδρος του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, η κυρία Σακελαρίου Αναστασία, αμοιβόταν με 18.000 ευρώ το μήνα. Έτσι μπήκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέσα. Αυτό που θα έδινε λεφτά στις τράπεζες. Καταλάβατε. Και αυτή η εφημερίδα των συντακτών, θυμάμαι, έψαξα ένα τόσο σημαντικό γεγονός να το πούν τα κανάλια και δεν το είπε κανένα κανάλι. Και το έβγαλε η εφημερίδα των συντακτών σε πρωτοσέλιδό της. Η εφημερίδα δηλαδή των ελεύθερων δημοσιογράφων της ελευθεροτυπίας. Θυμάστε την εφημερίδα των συντακτών, νομίζω είναι μέχρι και, και σήμερα, το 22. Και αυτοί βγάλαν δηλαδή αυτή την κίνηση του καθεστώτος, όπως με ρωτήσατε, κυρία Νάκου, που την αποτυπώσανε σε αυτό το εξώφυλλο, αλλά δεν είπα τον πραγματικό λόγο που σβήνουν τα ίχνη του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ. Ήταν η προσφορά του ΣΟΡΑ, αγαπητοί τηλεθεατές. Ο ΣΟΡΑ τα 100 δις που το έκανε για να το εξαγοράσει, να πάρει όλες τις τράπεζες και να τις δώσει το έθνος των Ελλήνων, στην Ελλήνων Συνέλευση, να τη διαχειριζεί το ίδιο το έθνος, το αποτρέψανε. Και έτσι, για να κρύψουν τα ίχνη, γιατί το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου, συγγνώμη, ιδιωτικού δικαίου, όπως είπαμε, και είναι και διάδικος. Δηλαδή, μπορεί να το πας στα δικαστήρια το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το δημοσίου δικαίου, νομίζω, δυσκολεύεσαι. Όπως είναι το Κεντρικό Ισρατικό Συμβούλιο μέσα στην Ελλάδα. Το πας στο δικαστήριο του ΚΙΣ, που είναι και αφορολόγητο. Όπως και η Δήμη. Τέλος πάντων. Και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου έπρεπε να αναλάβουν δράση εισαγγελής για μια τέτοια προσφορά και να συλλάβουν αυτούς που κάνουν αυτή την κίνηση. Και κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Νάκο, αυτό που με ρωτήσατε, απαντώ τώρα, ότι τα τέσσερα σημεία που οι κινήσεις του καθεστώτος, δηλαδή, που αποκρίθηκαν από τον ελληνικό λαό, αλλά θα σας πω τέσσερα γεγονότα που γίνανε, που συνέβησαν για αυτόν ακριβώς το λόγο, για τα 100 δις του Αρτέμις Σόρα. Και κάτι ακόμα. Για να γίνει αυτό, ο πρόεδρος της Πειραιώς, ο Μιχάλης ο Σάλλας, είχα ακούσει τότε ότι αυτός ζήτησε confirmation από την Montreal Bank, γιατί ο θεματοφύλακας των ομολόγων είναι ο Σόρας και η Montreal Bank. Όταν ζήτησε δηλαδή επιβεβαίωση από την Montreal Bank αν ισχύει αυτή η προσφορά των 100 δις,
Η Montreal Bank απάντησε θετικά ότι ναι, τα 100 δις είναι κονφιρμαρισμένα, όπως λέει ο Σόρας, επιβεβαιωμένα, και πήρε το confirmation ο κύριος Σάλλας και όλο το, και ο κύριος Προβόπουλος τότε που ήταν διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Και αφού επιβεβαιώθηκαν αυτά, τότε άρον-άρον κάναν τις τέσσερις κινήσεις αυτά. Ενσωματώσανε, σβήσαν τα ίχνη δηλαδή του ΤΑΦΙΣ, ενσωματώνοντάς το μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά λύσε σε κάποια φάση ότι κλείσαν, ζητήσαν, α, μπράβο, ναι, εδώ πέρα. Και βάλαν, μεταφέραν τον κύριο Στουρνάρα από Υπουργό Οικονομικών σε διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος. Και παρατήσαν τον Προβόπουλο, αν θυμάστε. Τότε ήταν ο Προβόπουλος που σταμάτησε να είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και βάλαν στη θέση του τον Ιωάννη Στουρνάρα, το σημερινό που είναι μέχρι σήμερα ο Ιωάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Και ρωτώ εγώ τους τηλεθεατές να σκεφτούν και να απαντήσουν στα σπίτια τους που μας παρακολουθούν. Η θέση του Ιωάννη Στουρνάρα από Υπουργό Οικονομικών σε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αναβαθμίστηκε ή υποβαθμίστηκε, αγαπητοί τηλεθεατές μας? Αφήνω 5 δευτερόλεπτα να το σκεφτείτε. Αναβαθμίστηκε η θέση του Στουρνάρα από Υπουργό Οικονομικών σε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή υποβαθμίστηκε? Ωραία, πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα. Αν απαντήσατε υποβαθμίστηκε και κάνετε λάθος. Η θέση του Ιωάννη Στουρνάρα, κυρία Ανάκου και αγαπητοί τηλεθεατές, αναβαθμίστηκε. Γιατί είναι πιο πάνω ιεραρχικά, λόγω της συνθήκης Bretton Woods, ο κεντρικός τραπεζίτης να κάνει κουμάντο σε κάθε χώρα. Εκεί είναι τα καταπιστέματα στην κρίση της οθόνης και από εκεί απορρέουν όλα τα χρήματα, τα κληρονομικά που έρχονται στην αγορά στο κάτω επίπεδο. Από το πάνω επίπεδο που είναι καρφωμένοι οι λογαριασμοί, στο κάτω επίπεδο στους τραπεζικούς, στους δικούς μας και στους λογαριασμούς όψεως των υπουργείων και των επιχειρήσεων. Λοιπόν, και με το που κάνουν αυτό, βγάζουν τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, να ψάξει να βρει νομοσχέδιο και να επιβάλλει να ψηφιστεί το θερινό τμήμα της Βουλής για να διαλύσει το ΤΑΦΙΣ άρον-άρον και να απορροφήσει η ιδιωτική εταιρεία, όπως είπαμε, της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει και ασυλία. Ασυλία, ενώ το ΤΑΦΙΣ δεν είχε ασυλία, γι' αυτό το κάνανε. Προκειμένου να μην δώσει στον Έλληνα Αρτέμις ώρα όλες τις συμμετοχές όλων των τραπεζών που είχε δώσει την καλύτερη προσφορά. Και εκεί κάναν και το άλλο, κυρία Νάκου. Εκεί, κυρία Νάκου, τώρα αν θυμάται ο Έλληνας πολίτης, αρχές Ιουνίου του 2014 βγήκαν τα κανάλια και είπαν ότι κλείνει για πρόωρα η Βουλή. Για πρώτη φορά αρχές Ιουνίου. Καλά, μόλις μπήκε το καλοκαίρι, κυρία Νάκου, και κλείσαν πρόωρα τη Βουλή. Για ποιο λόγο? Για να μην το πάνε το θέμα στη Βουλή και φανεί στον κόσμο τι γίνεται για αυτή την πρόταση. Και κλείσαν πρόωρο τη Βουλή για να μην συζητηθεί αυτό το θέμα των 100 δις που πρόσφερε ο Σόρας για να πάρει όλες τις τράπεζες και το μάθει ο Έλληνας πολίτης. Και έτσι κλείσαν πρόωρα τη Βουλή, όπως είπαμε, σβήνουν τα ίχνη του ΤΑΦΙΣ, ενσωματώνοντας το μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος που έχει και ασυλία, περνάνε τον Ιωάννη Στουρνάρα από Υπουργό Οικονομικών, διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος. Και τέλος, δίνουν και αναδρομικά στους δικαστικούς υπαλλήλους, και οι οποίοι ξαφνικά καμιά 27-28, όπως ήταν δικαστικοί υπάλληλοι, συνταξιοδοτήθηκαν, τους παρέτησαν δηλαδή, για να μην ψάξουν αυτή την υπόθεση, γιατί είχαν μεγάλες ευθύνες, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είπαμε ήταν. Μπράβο, και τους δώσαν αναδρομικά από το 2008, για το 2014 γι' αυτό. Τους δώσαν αναδρομικά για να τους δωροδοκίσουν, να το πούμε έτσι. Να τους δωροδοκίσουν να μην ψάξουν την υπόθεση για το ΤΑΦΙΣ. Γι' αυτό ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, κυρία Ανάκου, επέμενα να είναι το μέγα σκάνδαλο του ΤΑΦΙΣ. Είναι μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο, κυρία Ανάκου, αυτό. Πράγματι, κύριε Χολίδη, με όλα αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι κάνανε οτιδήποτε για να μην μπορέσει να φανεί η προσφορά του κύριου Αρτέμις Σόρα. Έτσι. Η αγωνία όμως του Έλληνα πολίτη εξακολουθεί να είναι το πώς θα αποπληρώσει τα δάνεια που έχει πάρει από τις τράπεζες. Έτσι. Και την κίνηση αυτή του Προέδρου του Πολιτικού Φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, του Αρτέμις Σόρα, θα σταματούσε το άγχος των Ελλήνων? Φυσικά. Δεν είχε ξαναγίνει τέτοια προσφορά ποτέ. Εδώ ο κόσμος, όπως με ρωτήσατε, ότι ο κόσμος αγωνιά να πληρώσει τα δάνειά του, κυρία Ανάκου, και δεν έχει χρήματα λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως μας λένε. Δόθηκε μια τέτοια μεγάλη προσφορά, θα ανακούφιζε όλους τους δανειολήπτες αυτό. Σύντα 600 δις που θα φύγει ολοσχερός το δημόσιο χρέος. Όπως σύμφωνα με το δελτίο του ΟΔΙΧ το 39 του 2021, το χρέος έχει φτάσει 386 δισεκατομμύρια.
συν τα 210 της ανακεφαλοποίησης, γιατί από τα 233 μείον τα 23 το Καραμαλή που πέρασαν στο εξωτερικό χρέος γιατί καταπέσανε, όπως λέει ο ίδιος ο κ. Στουρνάρας, τα υπόλοιπα 210 δεν καταπέσαν ακόμα και δεν μπήκαν στο εξωτερικό χρέος. Και αφού λένε ότι οι τράπεζες και να μην τα πληρώσουν, δεν πειράζει, τα εγγυάται ο ελληνικός λαός. Άρα τα 210 δεν θα τα πληρώσουν οι τράπεζες, αγαπητοί Έλληνες πολίτες, και θα μπουν συν στα 386 δις. Άρα μας φτάνουν κάπου στα 596 δις. Α, βάλε άλλα 4 δις και φτάσει τα 600 τους τώρα. Καταλάβατε. Καταλάβατε, τα 600 τους τώρα είναι εκεί πέρα και δεν μπορεί να πτωχεύσει η Ελλάδα, αγαπητή κυρία Νάκου. Αλλά αυτό που με στεναχώρησε ιδιαίτερα είναι οι επόμενες τρεις διαφάνειες που σας έχω ετοιμάσει. Μπράβο. Που είναι προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο Σόρος, όταν έκανε αυτή την προσφορά, ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Μπράβο. Φέλη, εδώ πέρα λέει, προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Μπράβο. Εδώ, κυρία Νάκου, ο Σόρας ενημερώνει όλους εγγράφως με έκθεση επίδοσης. Εξοδίκως. Δηλαδή, αν δεν πάτε αυτό το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο, όπως να το πούμε, θα σας πάω στο δικαστήριο, κύριοι, και ακόμα οι εισαγγελείς δεν επεμβαίνουν. Να ξέρουν ποιοι τους κυβερνάνε οι Έλληνες πολίτες. Κοιτάξτε, εδώ πέρα ενημερώνει τον πρόεδρο του Άριου Πάγου με αυτό το χαρτί. Ωραία. Ο κόσμος μπορεί να κάτσει, να το πάει λίγο πίσω με το βελάκι του υπολογιστή του και να διαβάσει όλη αυτή την έκθεση επίδοσης προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος δεν κινεί την διαδικασία για να στείλει στη φυλακή τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Κουτσούμπα του ΚΚΕ, τον υποκριτή, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Κασιδιάρη που ήταν, τον κύριο Καμένο, τον κύριο Βαρουφάκη, όλους αυτούς να στείλει στη φυλακή. Και ας πάμε να δούμε και τη δεύτερη έκθεση επίδοσης προς τον Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη διαφάνεια, μπράβο, να δούμε πάνω-πάνω και όλα με τα χαρτόσημά του, με τις σφραγίδες του προς τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Όχι μόνο ενημέρωσε την κυβερνητική, την εκτελεστική εξουσία που είναι η κυβέρνηση, που τότε ήταν ο Μπεν Χιράμα πρωθυπουργός. Ο Μπεν Χιράμα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι το εβραϊκό του όνομα. Άρα δεν είναι Αθέληνας ο Αντώνης Σαμαράς, όπως και ο Άξελ Τσίπρα Άμποτ. Αυτόν ενημέρωσε ο Αρτέμις Σόρας, τον Αλέξη Τσίπρα, Άξελ Τσίπρα Άμποτ, το εβραϊκό του όνομα, για να ξέρουμε ποιοι μας κυβερνούν. Και εδώ το πήρε και ο κύριος Τσίπρας την προσφορά 100 δις για να μην πτωχεύσουν οι τράπεζες, παιδιά. 100 δις για να μην πτωχεύσουν οι τράπεζες. Άρα το ξέρει και ο Αλέξης Τσίπρας, που μετά από σχεδόν ένα χρόνο βγήκε και πρωθυπουργός το 2015. Και η τρίτη, εδώ κυρία Λαμπρινή, δηλαδή τι να πω για το τρίτο. Πάμε στο τρίτο έγγραφο να δει ο κόσμος ποιον άλλον ενημέρωσε ο Αρτέμις Σόρας. Εδώ τι λέει, προς την Ένωση προς την ΕΣΥΕΑ, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Ενημερώνει, κυρία Νάκου, απίστευτο, ενημερώνει ο Σόρας με έκθεση επίδοσης, με νομικό έγγραφο, την Ένωση όλων των δημοσιογράφων και των εφημερίδων στην Αθήνα που βρίσκεται, στην Οδό Ακαδημίας, τώρα που βρίσκεται, είχα περάσει μια φορά και την είδα, την ΕΣΥΕΑ, το κτίριό της, και δεν κουνήθηκε ρούπι, δεν μίλησαν τίποτα οι δημοσιογράφοι για την πρόταση, για την προσφορά των 100 δις από τον Αρτέμι Σόρα προς όλες τις τράπεζες. Να βγούμε από τα μνημόνια, να διευθετήσει και ο κόσμος τα δάνειά του και να τελειώνει αυτή η ιστορία με τα μνημόνια και με τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δηλαδή μόνο... Άρα έχουν ενημερωθεί άπαντες, κύριε Χολίδη. Άπαντες. Άπαντες έχουν ενημερωθεί, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα όπως μας λέτε. Ωραία, από αυτά τα τρία έγγραφα, κυρία Νάκου, τι καταλαβαίνουμε, εφόσον ενημερώθηκε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η δικαιοσύνη είναι ενημερωμένη, ενημερώθηκε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, Άξελ Τσίπρα Άμποτ, Αλέξη Τσίπρας, άρα δεν κάνει και αυτός τίποτα, όπως και δεν κάνουν και οι δημοσιογράφοι. Άρα οι δημοσιογράφοι θα σου πούν την αλήθεια, θα σου πούν την αλήθεια για τον Αρτέμι Σόρα. Γι' αυτό συνέβη το Δεκέμβριο του 2016, κυρία Νάκου, χαρίσαν όλα τα δάνεια μέσω μαζικής ενημέρωσης των καναλιών, συγγνώμη, που είχαν από τις τράπεζες, 1 δις 270 εκατομμύρια, τα χαρακτήρισε η Βουλή με πόρισμά της ως δανεικά και αγύριστα. Υπάρχει το πόρισμα, να το ψάξει ο κόσμος στο διαδίκτυο. Και από τότε, για να το ανταποδώσουν αυτό τα κανάλια προς την κυβέρνηση, είπαν όλη αυτή τη λάσπη για τον Αρτέμι Σόρα. Το 2017, τους τρεις πρώτους μήνες, πρώτο, δεύτερο, τρίτο θέμα, Αρτέμι Σόρα. Αυτό τι έγινε με τον κουμπάρο του, αθώθηκε με τον κουμπάρο του στις 8 Μαρτίου του 2018. Το ξέρει ο κόσμος? Όχι, να το ψάξει. Να ξέρει τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές ο Έλληνας πολίτης. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ, κυρία Νάκου. Έχουμε όλα τα στοιχεία για να αποδείξουμε τον τεράστιο. Υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε Χολίδη, σύμφωνα. Τώρα είστε υποψήφιος βουλευτής, εκπροσωπείτε τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης.
Επειδή τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής μας, ποιες είναι οι λύσεις που προτείνει ο πολιτικός φορέας πάνω στον κόσμο που ανησυχεί για τα δάνεια, για όλα αυτά? Κυρία Νάκου, συγγνώμη που σας πήγα μονόλογο, αλλά η αλήθεια ήταν τόσο σημαντικές αυτά που ήθελα να δείξω που σας απέτρεψα να μου κάνετε ερωτήσεις. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, κύριε Χολίδη, έτσι κι αλλιώς γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί εσείς πρέπει να μιλήσετε. Εμείς βεβαίως και θα σας ρωτήσουμε, αλλά εσείς πρέπει να μιλήσετε, εσείς πρέπει να τα πείτε. Τι με ρωτήσατε τώρα? Σύμφωνα με την Ελλήνων Συνέλευση, με τον πολιτικό φορέα, υπάρχουν λύσεις? Πόσο ο κόσμος θα βοηθηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, αν η Ελλήνων Συνέλευση έρθει και κυβερνήσει τη χώρα μας αύριο? Αυτό που έχω να πω στον Έλληνα πολίτη που μας ακούει είναι ότι η Ελλήνων Συνέλευση έχει μόνο λύσεις, αγαπητέ τηλεθεατή. Έχει μόνο λύσεις και για να τις γνωρίσεις πρέπει να πιάσεις τα έγγραφα στα χέρια σου. Πρέπει να πιάσεις τη δικαστική απόφαση, την 67-650, την 107-376, την 50-77 την 5077 του 2019, την 107-376 του 2017 και την 67-650 του 2013. Εκεί επιβεβαιώνεται 3 φορές τα 600 δις. Και είναι και στον κρατικό προπολογισμό. Άρα η περιουσία σου είναι εκεί. Άρα, Έλληνα δανειολήπτη, εσύ που έχεις δάνειο και πήρες ένα δάνειο, παράδειγμα, 10.000 ευρώ και σου ζητάει η τράπεζα 18.000 με τα τοκοχρεωλήσια όλα πάνω. Θα πρέπει να πληρώσει 18.000. Αν πας και πληρώσεις, ό,τι σου λέει η τράπεζα, είσαι μεγάλο κορόιδο, Έλληνα πολίτη. Μην πας να τα πληρώσεις. Εγώ σου μιλάω ένας πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Εκεί, με την Ελλήνων Συνέλευση, όσα χρήματα, δηλαδή αν έδωσες 3 χιλιάρικα από τα 10 που έχεις πάρει, δεν θα σου αφαιρεθούν 18 που σου ζητάει η τράπεζα, μείον τα 3 θα τη χρωστάς, 15, τα 10 που πήρες δηλαδή, σαν άλλα 5, από τα πρώτα σου που πήρες, συν τα έξοδα φακέλου, μείον τα 3 χιλιάρικα που πήρες. Άρα 10, μείον 3, 7 χιλιάρικα, συν τα έξοδα φακέλου. Αυτά θα πληρώσει η Έλληνα πολίτη με την Ελλήνων Συνέλευση, γιατί τα χρήματα τα πήρες. Δεν θα χρειαστούν τα δάνεια, θα χρειαστούν οφειλές σου προς την ΑΔΕ. Εκεί ναι, και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, φαντάζομαι. Αρκεί να έρθει στα γραφεία Ελλήνων Συνέλευση και να κάνει ένα νομικό έγγραφο που δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Η εξώδικη εντολή πληρωμή διαρκείας δεν πέφτει με τίποτα. Που μέσα δίνουμε εντολή, όποιο έρχεται, να δίνει εντολή πληρωμή. Όχι, δεν πληρώνω, που λέμε του τώρα δεν πληρώνω, δεν πληρώνω από τα λεφτά τη τσέπη. Πληρώνω από τα άλλα τα χρήματα. Έχει μέσα 2 περιουσίες. Τα οποία ανήκουν σε όλου μα, από ό,τι μα λέτε. Μπράβο, και σε εσά, κύριε Ανάκου, και σε όλου του Έλληνε πολίτε. Και σε μένα, εξαδιαίρετο του. Καθένα έχει το ίδιο ποσό. Λοιπόν, τα 600 δις που είναι σαν μορφή επιταγής, είναι η πρώτη περιουσία που αναγράφεται μέσα στο εξώδικο, και τα ελληνικά καταπιστέματα καθαρό μετρητό από την κρίση των οθόνων των τραπεζών που φαίνονται στους λογαριασμούς Νόστρο και Βόστρο. Άμα ξέρετε, είναι το πάνω επίπεδο των λογαριασμών που φαίνονται στις κρίσεις οθόνες των τραπεζών. Τα οποία τα βλέπει ο κύριος Στουρνάρας από τη γραφειάρα του, στο κατάστημα της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας στην Αθήνα. Και εκεί πέρα, όποιος έρθει, κάνει το εξώδικο και δίνει εντολή να πληρωθούν όλα τα δάνειά του από την τράπεζα. Και η τράπεζα αναγκάζεται, πρέπει για να του καθαρίσει το δάνειο, όπως λέει μέσα το εξώδικο, πρέπει να του αποδείξει ότι το δάνειό του δεν είναι καθαρισμένο. Και έτσι η τράπεζα, επειδή πήρε χρήματα από τα κόκκινα δάνεια με την ανακεφαλοποίηση, δηλαδή στην ουσία τι έκανε, έδωσε όλη την τριτοβάθμια ανάλυση των δανείων που δεν πληρωνόταν, δηλαδή σε έναν ισολογισμό της τράπεζας, υπάρχει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια ανάλυση. Την τριτοβάθμια ανάλυση, κυρία Ανάκου, φαίνονται τα ονόματα ένα-ένα δανειολήπτης τι χρωστάει. Εκεί τα κόκκινα δηλαδή. Αυτά όλα τα άθροισε η τράπεζα, τα έδωσε στην κυβέρνηση και πληρώθηκε 15 δις, 20 δις, 30 δις, 60 δις, σύνολο 232 δις, 33 δις με την ανακεφαλοποίηση. Άρα τα πληρώθηκε. Και αν δεν έχει να τα πληρώσει, λέει το ΦΕΚ, η τράπεζα, θα ήταν γιατί ο ελληνικός λαός. Έτσι καταπέσαν τα πρώτα 23 του Καραμαλή, όπως είπαμε. Άρα δεν τα χρωστάει ο Έλληνας δανειολήπτης στην τράπεζα, και αυτή, επειδή δεν το ξέρει ο Έλληνας δανειολήπτης αυτό, η τράπεζα τον ξαναστέλνει statement, χαρτί, και του ζητάει πλήρωσε το δάνειο αυτό που είναι τόσο το υπόλοιπο. Και αν δεν έχεις, ας πούμε, 40 χιλιάρικα, δώσε μας 3 χιλιάρικα και καθάρισες. Αυτό σημαίνει. Όσο σε κλέψει δηλαδή. Το λέω εγώ, ένας τραπεζικός υπάλληλος. Αυτό σημαίνει. Και όπως ο Παπαδάκης που απέτρεψε τον κόσμο το 2017, που είπε ότι όσοι κάναν τα εξώδικα του ώρα χάσαν τα σπίτια του, 400 άτομα στο Βόλο. Το θυμάστε, κυρία Λαμπρινή, αυτό? Βεβαίως. Βεβαίως, όλοι το θυμούνται αυτό, γιατί αυτά κρατάνε οι πολίτες. Και έβγαλε ένα τυχάρπαστο, θα πω, ανταποκριτή από το Βόλο, ο οποίος είναι ο ίδιος ανταποκριτής και από την Πάτρα. Είναι αυτός που είναι σε εντεταλμένη, που έχει πάρει. Κάτι το οποίο, από ό,τι ξέρουμε όμως, κύριε Χολίδη, δεν έγινε. Δεν ισχύει.
Δεν έγινε. ισχύει. Δεν χάσανε τα σπίτια τους οι Έλληνες πολίτες από αυτό. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ότι ο Παπαδάκης είπε ότι 400 άτομα χάσαν τα σπίτια τους που κάνουν τα εξώδικα τους τώρα στο Βόλο, αλλά έναν δεν έβγαλε να διαμαρτυρηθεί on camera, να τον δούμε. Ποιος ήταν, ήταν να αποτρέψει, ήταν το σχέδιο του καθεστώς, να πει στον δημοσιογράφο, γιατί σου χάρισα τα δάνεια του καναλιού που σε πληρώνει, πες έτσι για τους ώρα, να μην υπάρχει καν την εξώδικη εντολή πληρωμής. Αυτό είναι σου. Ένα Παπαδάκη, έναν μάρτυρα που έχασε το σπίτι του από το Βόλο, δεν μας έβγαλε Παπαδάκη. Γι' αυτό πρέπει να περάσουν και από τη δικαιοσύνη όλοι οι δημοσιογράφοι για όλες αυτές τις αλήθειες που δεν είπαν στον κόσμο. Όσον αφορά τον Ανατολή Μισόρο, παρά μόνο ψέματα, ψέματα, ψέματα. Φτάνει με τα κανάλια και τα ψέματά τους. Ας ενημερωθούν από το Αφικτιονία, από το Ηλυρία, από το Πέλοπας, από το Κολοσσός, από το Διασπορά, από όλα τα ιδρυματικά web TV της Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για επόμενη εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες πολίτες, ειδικά αυτοί που έχουν δάνεια, θα ήθελαν να ξανακούσουν για το ΤΑΦ ΧΣ, να τους δώσετε κάποιες λύσεις. Να πάνε στα γραφεία και να μιλήσουν με τους ίδιους. Να ξέρετε, κάθε γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης έχει διοικητικό συμβούλιο, 12 μελές. Είναι η Προεδρεύουσα Επιτροπή, η νομική, η διοντολογία, όλοι. Οπότε μπορεί να ενημερωθεί και από κάθε τοπικό οργανισμό. Να έρθει σε ένα γραφείο, να δείτε να δουν ποιες ώρες λειτουργεί το γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης, να μπει μέσα και να ρωτήσει με τους ίδιους να τους ενημερώσουν να ενημερωθεί για τον πλούτο του και από εκεί να πράξει αναλόγως. Να ξέρετε. Ή στο κάτω-κάτω, αν δεν θέλει να εμπλακεί με νομικά έγγραφα ο Έλληνας πολίτης, ας στηρίξει την Ελλήνων Συνέλευση με την ίδια του την παρουσία, είτε να γραφτεί στο γραφείο και να πολεμήσει στις επόμενες εκλογές μαζί με όλο το πολιτικό φορέα που θα το τελειώσουμε το καθεστώς. Πολεμήσει, είπα, γιατί αυτοί έχουν σφεντώνες. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει πυρηνικά όπλα. Θα τους τελειώσουμε μια για πάντα με τα κόμματα. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, κύριε Ανάκο, και ο Έλληνας πολίτης στενάζει. Έτσι είναι, κύριε Χολίδη. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσετε για ακόμη μια φορά. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θεή δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.